σας πάω λοιπόν στις καταγγελίες μιας ολόκληρης γειτονιάς που καταγγέλουν ιδιοκτήτη σχολή χορού για σχολή οργίων. Ναι, πρόκειται για μια άτυπη σχολή χορού που έχει αναστατώσει, έχει σηκώσει στο πόδι μια ολόκληρη γειτονιά στο κέντρο του Βόλου. Όταν λέμε άτυπη... δεν έχει ταμπέλα με άδεια. Αυτό ήθελα να διευκρινίσουμε. Μπορεί να είναι και παράνομη, αλλά δεν το ξέρουν αυτό. Αυτό βέβαια που έχει γίνει είναι ότι πρόσφατα μετακόμισε αυτή η σχολή εκεί και έχει μετατραπεί η συμβίωση πραγματικά σε φιάλτη για τους γείτονες. Εκτός λοιπόν, όπως καταγγέλουν, εκτός από τις ακατάλληλες ώρες κινήσεις ησυχίας που γίνονται τα μαθήματα, πολλές φορές ακούγονται ερωτικοί αναστεναγμοί, καθώς το πατάρι, ο ιδιοκτήτης, φέρεται να έχει εγκαταστήσει και κρεβάτι. Η σχολή, όπως είπαμε, δεν διαθέτει πινακίδα, φαίνεται ότι είναι ιδιωτικός χώρος. Οι γείτονες κάλεσαν την αστυνομία, η οποία έκανε συστάσεις, ενώ καταγγέλουν οι γείτονες και πολεοδομικές παραβάσεις. Η καταγγελία, να πούμε ότι έγινε στη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βόλου και στη Διεύθυνση Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων. Μήπως είναι θέματα προσωπικά και προσπαθούν τώρα να τα ρίξουν στον κύριο με τη σχολή χορού? Δεν το μπορεί. Μιλάμε μόνο σχολή χορού, δεν ήταν αυτό. Με κρεβάτι. Μπορεί να κάνουν και μαθήματα χορού πάνω, περίμενε και εσύ. Πολ ντάνσινγκ εννοείς. Στο στήλο. Σε ώρες κινήσεις ησυχίας, παιδιά, δεν γίνεται σε κάποια σχολή μάθημα. Θα κάνει ιδιαίτερα ο άνθρωπος, με την κακή εδώ ήρθε. Είναι μετά τις 9-10 το βράδυ. Οι ερωτικοί αναστεναγμοί οφείλονται στα ιδιαίτερα. Μάλλον. Ναι, μπορεί να ανατραπούλει καλοκαίρι. Αν ακόμα χάει, άλλη να ανέβει στο στήλο και να γυμναστεί. Πραγματικά ακόμα χάει. Άμα είμαστε με την κακία. Και 2 η ώρα το βράδυ, βέβαια. Δεν έχει άλλη ώρα να κάνει. Ακόμα χάει, άλλη για να ανέβει στο στήλο. Συγγνώμη. Ερωτικά ακόμα χάει, άλλη. Δεν ξέρει πώ το ακούει ο καθένα, πώ το εκλαμβάνει. Όταν ακούσα το μαχητά 12 η ώρα το βράδυ, δεν σου πάει ότι εγώ έχω βάλει την ηλεκτρική σκούπα και με πιάζει μέση μου. Έλα, κατάλαβε χαρά, άσε τώρα. Άσε τώρα. Τέλος πάντων, τον κατηγορούν άδικα τον ανθρωπάκο, νομίζω. Κακοί άνθρωποι, κακοί άνθρωποι, κακοί άνθρωποι. Ο Θεός να μας φυλάει από τους κακούς ανθρώπους.